Υπάρχει όμως ένα γενικότερο σκηνικό, μια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η οποία προβληματίζει ολόκληρο τον πλανήτη. Και μπορεί από την Ελλάδα να βγαίνουν τα μηνύματα ειρήνης στο φόντο και των όσων συμβαίνουν με την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Όμως αυτή την ειρήνη την έχουμε κάνει ζητούμενο. Πάμε στον συνάδελφο και διεθνολόγο, τον Δημήτρη Απόκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά που είσαστε μαζί μας. Και να το πω έτσι, είστε μαζί μας. Είμαι στη Μεσσηνία. Και είστε μαζί μας σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ισορροπίες τρόμου. Αρχικά, επειδή πολλοί κόσμος ίσως δεν το έχει καταλάβει, τι μας έχει οδηγήσει σε αυτή, να το πω έτσι, την ανάφλεξη? Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς η κουβέντα που γίνεται γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή δεν είναι ξεκάθαρη για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί λειτουργούν κάποια παγιωμένα στεγανά που επικρατούν στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας, στο δυτικό κόσμο ευρύτερα και στην Ευρώπη. Ξεχνάμε όλοι ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή, αυτός ο πόλεμος που διεξάγεται εδώ και πάνω από 6 μήνες, δεν ξεκίνησε με ευθύνη του Ισραήλ. Ξεκίνησε με μια δυσόπιτη σφαγή 1.200 ανθρώπων από τη Χαμάς, η οποία υποστηρίζεται και η συγκεκριμένη τρομοκρατική επίθεση αυτή, η πραγματικά εξωφρενική τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, στηρίχθηκε από το καθεστώς των μουλάδων του Ιράν που υποστηρίζει την τρομοκρατία και υποθάλπτει την τρομοκρατία. Στη συνέχεια είχαμε τα πρόσφατα γεγονότα, μια άνευ προηγμένου επίθεση εναντίον του κράτους του Ισραήλ από ιρανικό έδαφος αυτή τη φορά, για πρώτη φορά, και όλοι κάθονται και συζητάνε αντί να δούνε την καρδιά του προβλήματος, που είναι αυτό το συγκεκριμένο καθεστώς του Ιράν που χειροδοτεί συνεχώς για δεκαετίες τώρα αυτή την ένταση στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ακόμα και τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τους αυτούς που τον ακολουθούν στην Ευρώπη, την πλειοψηφία της ευρωπαϊκής ηγεσίας, να ζητά από το Ισραήλ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. Ναι. Για να καταλάβουμε, εάν κάτι παρόμοιο συνέβαινε εναντίον της Ελλάδος, θα λέγαμε ανοίξαμε και σας περιμένουμε και να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση? Και αυτή η συγκεκριμένη επίθεση, για να είμαστε και λίγο ξεκάθαροι, καλό θα είναι να αποτελέσει μάθημα για κάποιους το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον με μια συγκεκριμένη χώρα η οποία απειλεί σε διαρκή βάση την Ελλάδα, την εδαφική μας ακεραιότητα και τα εθνικά μας συμφέροντα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η αναφορά στην πολιτική κατευνασμού που είχαμε συνηθίσει στην εσωτερική αναφορά στη δική μας. Όμως εδώ, ουσιαστικά, για να φτάσουμε σε όλη αυτή την κατάσταση, για να φτάσουμε, να το πω έτσι, σε μια αποσταθεροποίηση παγκοσμίου επίπεδου, τώρα αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Κάπως έχει παίξει ένα ρόλο και σίγουρα το ρόλο δεν τον έχει παίξει όπως θα έπρεπε η χώρα των ΗΠΑ. Ακριβώς, η κυβέρνηση Biden έχει τεράστια ευθύνη λόγω της αλλοπρόσαλης πολιτικής άνευ στρατηγικής την οποία ακολουθεί στο διεθνές στερέωμα. Έχει οδηγήσει σε έναν πλήρη αποσυντονισμό και μια αποσταθεροποίηση του διεθνούς συστήματος. Η Δύση βρίσκεται σε αποδρομή, διότι η Μητρόπολη της Δύσης δεν επιτελεί το ρόλο της, δεν επιτελεί την αποστολή της, που είναι ο σταθεροποιητικός ρόλος, προασπίζοντας τα συμφέροντα της Δύσης και του δυτικού πολιτισμού. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να συνεχίζεις να αντιμετωπίζεις το Ιράν με τον τρόπο που το αντιμετωπίζεις. Και προσέξτε, δεν είμαι πολεμοχαρής, γιατί κάποιοι θα βιαστούν, βγήκαν τα τύμπανα του πολέμου πάλι και κάποιον θέλει να πάμε σε πόλεμο τύπου Ιράκ και όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση. Αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορείς να αποσύρεις τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν, να ξεμπλοκάρεις δισεκατομμύρια σε χρηματοδότηση εναντίον του Ιράν και να αφήνεις τις κυρώσεις μόλις 5-6 μέρες πριν γίνει αυτή η άνευ προηγμένου επίθεση από έδαφος του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, να λήξουν οι κυρώσεις που υπήρχαν και να αφήνεις αυτή την κατάσταση να διαιωνίζεται. Και μόλις συμβαίνει αυτό, με υπετιότητα κυρίως δική σου, να βγαίνεις κιόλας και να λες δεν θα υποστηρίξουμε απάντηση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και πρέπει το Ισραήλ να δείξει αυτοσυγκράτηση. Όσοι είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λένε, αλλά για το Ισραήλ αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη κρίση και ο συγκεκριμένος πόλεμος που αντιμετωπίζει είναι υπαρξιακός πρόβλημα. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Είναι θέμα ύπαρξης πια του κράτους του Ισραήλ. Οπότε απάντηση να αναμένουμε. Δεν φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή... Σίγουρα θα υπάρξει απάντηση.
την ώρα που θα επιλέξει και, το, και στον τόπο που θα επιλέξει και τον τρόπο που θα επιλέξει το Ισραήλ. Νομίζω ο κύριος Νεθανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, που είναι Ισραηλινός πρωθυπουργός, υπερασπίζεται τη χώρα του και τα εθνικά του συμφέροντα, μακάρι να το κάνανε πολύ αυτό, ήταν ξεκάθαρος ότι μπορεί να λένε ότι λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο δυτικός κόσμος, μπορεί να πήγαν δύο υπουργοί μεγάλων χωρών της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας να τον μεταπίσουν και να μεταπίσουν το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ είναι ενωμένο προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη χώρα μας και πρέπει να το δούμε σημαντικά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μια πολιτική κατευνασμού έναντι της Τουρκίας τη στιγμή που η Τουρκία για άλλη μια φορά απέδειξε στη Δύση και το αποδεικνύει και αυτές τις ώρες που μιλάμε ότι είναι απέναντι στη Δύση και στο δυτικό πολιτισμό. Ξεπλένει τελείως το Ιράν, συμπαρατάσσεται με το Ιράν, συμπαρατάσσεται με τον Πούτιν ο οποίος στήριξε το Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή κανείς δεν βλέπει ότι χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Αίγυπτος για παράδειγμα, αλλά οι δύο πρώτες ειδικά στην επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, στήριξαν ανοιχτά το Ισραήλ. Οι αεροπορίες αυτών των δύο χωρών, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας, εκείνο το βράδυ έκαναν δουλειά για να προασπιστούν το έδαφος του Ισραήλ και το λαό του Ισραήλ. Και αυτό το αγνοούμε. Στο παρελθόν εδώ στη χώρα μας, κάποιος πρωθυπουργός που λεγόταν Αντώνης Σαμαράς είχε ανοίξει αυτή την πύλη με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία, είχε βάλει τη χώρα στο σωστό δρόμο. Και εδώ εμείς καθόμαστε και συζητάμε με την Τουρκία που είναι απέναντι, αντί για άλλη μια φορά να εκμεταλλευτούμε αυτό το παράδειγμα ευκαιρίας και να βγούμε να πούμε προς τη Δύση, κοιτάξτε τι γίνεται για άλλη μια φορά. Συμβαίνει εδώ και δύο χρόνια στην Ουκρανία, τώρα συμβαίνει και με το Ιράν, που είναι ο άξονας του κακού. Αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους? Επιτρέψτε μου λίγο, επειδή έχουμε τη δυνατότητα να σας φιλοξενούμε και την χαρά και την τιμή, να κάνουμε και ένα σχόλιο για τα της οικονομίας. Πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον άρθρο σας, που έχει να κάνει με τις πληθωριστικές πιέσεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτές αντιχούν πολύ σημαντικά και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μοιάζει να ενισχύεται το δολάριο και να αποδυναμώνεται το ευρώ. Τι σημαίνει αυτό και το τι μπορεί να σηματοδοτήσει σε όρους παγκόσμιας οικονομίας, και αν μπορεί να το πω έτσι, μπορεί να σηματοδοτήσει κάτι διαφορετικό σε όρους ευρωπαϊκής πολιτικής? Σαφέστατα θα σηματοδοτήσει πάρα πολλά πράγματα και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω έτσι πολύ έντονες εκφράσεις για το τι έρχεται στην οικονομία. Αλλά την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εχθές ο κύριος Πάουελ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, της Fed, σχεδόν ξεκαθάρισε με τον τρόπο του ότι αυτοί που περιμένανε μειώσεις των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες θα περιμένουν πολύ ακόμα. Οι αγορές αυτή τη στιγμή τιμολογούν μία μείωση και αυτή υπό αμφισβήτηση μέχρι το τέλος του χρόνου. Μόνο που εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρόβλημα είναι εντελώς διαφορετικό από την Ευρώπη. Εκεί έχουμε μια οικονομία που παραμένει ισχυρή, οι θέσεις εργασίας αυξάνονται και εκεί βέβαια έχουν πρόβλημα με τις τιμές. Το ότι μιλάμε για 2,5 δολάρια το γαλόνι βενζίνη αυτή τη στιγμή, λόγω και πάλι της πολιτικής του κυρίου Biden, της λανθασμένης στα ενεργειακά, είναι ένα πρόβλημα. Αλλά η οικονομία της Αμερικής στέκεται καλά. Είναι μια δυναμική οικονομία προς το παρόν τουλάχιστον, με πληθωριστικές πιέσεις. Άρα ο κύριος Πάουελ δεν πρόκειται να μειώσει τα επιτόκια. Την ίδια στιγμή στην από εδώ πλευρά του Ατλαντικού στην Ευρώπη έχουμε μια σχεδόν ανύπαρκτη ανάπτυξη στην οικονομία της Ευρωζώνης. Είδαμε και τα στοιχεία του Δουνουτού από την έκθεση. Ελπίζω να το καταλάβανε καλά κάποιοι τι ακριβώς έγινε εκεί και με τα στοιχεία για την Ελλάδα. Θα το συζητήσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί έρχονται και ευρωεκλογές και εδώ ζούμε σε μια φούσκα με τις υποψηφιότητες, με όλα αυτά που έγιναν. Ο πληθωρισμός εδώ και το πρόβλημα για την οικονομία είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε μια αδύναμη οικονομία με ένα πληθωρισμό ο οποίος παραμένει παραπάνω από εκεί που πρέπει να είναι, με πληθωριστικές πιέσεις έντονες στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Το καταλαβαίνει όποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ στη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή, την οποία δυστυχώς ούτε στα μίντια, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα ελληνικά, δεν κάνουμε. Γιατί ασχολούμαστε με τις ευρωεκλογές και τα ψηφοδέλτια που ανακοινώθηκαν, πάλι σε λάθος κατεύθυνση η συζήτηση γίνεται εκεί. Πάλι χάνουμε το δάσος και δεν βλέπουμε το δέντρο. Και κάποιοι προσπαθούν να εκμεύσουν δηλώσεις και στηρίξεις από ανθρώπους που έχουν προειδοποιήσει για όλα αυτά για να επικροτήσουν κάποιες επιλογές. Αυτό είναι λάθος. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Κύριε Απόκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη φορά για τις άκρως σημαντικές αναφορές σας.